Η Γιοντζίδα, τα σημερινά Κίμινα, ήταν ένα από τα 37 χωριά του κάμπου της Θεσσαλονίκης που υπάγονταν στην Επιτροπή Καμπανίας Μέδρα την τότε Κουλακιά, τη σημερινή Χαλάστρα. Οι πρώτοι κάτοικοι ήταν χριστιανοί σκηνίτες, οι οποίοι εγκαταστάθηκαν γύρω στα μέσα του 15ου αιώνα με εντολή του Σουλτάνου για να εκτρέφουν άλογα εκλεκτής ράτσας για τις ανάγκες του υπηκού. Γι' αυτό το λόγο αρχικά το χωριό ονομάστηκε Τσαντίρκιοι. Η κυριότερη τροφή ήταν το τριφύλι, που στα τούρκικα ονομάζεται Γιόντσα. Από εδώ και το νέο χωριό ονομάστηκε Γιοντζίδα ή Γιοντσιλάρ, χωριό του τριφυλιού. Γύρω στα 1750 η Γιοντζίδα είχε 110 σπίτια. Το 1780 είχε 118 οικογένειες, οι οποίες το 1885 έγιναν 150. Στην απογραφή του 1905 οι κάτοικοι έφταναν τους 780. Το 1926 έγινε με το ονομασία σε Κίμινα. Η ονομασία αυτή προσδόθηκε στον οικισμό παρά την πρόταση πολλών κατοίκων να δοθεί η ονομασία Τριφύλι. Την ονομασία Κίμινα εισηγήθηκε στην Επιτροπή Τοπονημίων Ελλάδος ο δάσκαλος και γραμματέας κοινότητας Γιουντζίδας Γεώργιος Συμβουλίδης, καταγόμενος από τα βορειοδυτικά της Μικράς Ασίας κοντά στον Εύξηνο Πόντο. Ο Γεώργιος Συμβουλίδης προέβαλε το αυθαίρετο και αναπόδεικτο ισχυρισμό ότι η πρώτη κάτοικη καταγόταν από την περιοχή του όρους Κιμινάς, όπου υπήρχε ονομαστό μοναστήρι στο οποίο φίτησε ο Νικηφόρος Φωκάς προτού ανέλθει στον αυτοκρατορικό θρόνο του Βυζαντίου. Τα Κίμινα μαζί με τα Νέα Μάλγαρα και τη Βραχιά αποτελούσαν μέχρι την έναρξη του προγράμματος Καλλικράτης το Δήμο Αξιό και ως το παλαιότερο και μεγαλύτερο χωριό ήταν η έδρα του Δήμου. Σήμερα αυτοδιοικητικά ανήκουν στο Δήμο Δέλτα.
Κίμινα. Ένας τόπος, μια ιστορία. Ένας τόπος με προσφορά μεγάλη στην πατρίδα μας, στην Ελλάδα μας, στη Μακεδονία μας. Σήμερα, μέσα από αυτό το οποίο κάνουμε, στα πλαίσια του τρίτου Πανελλήνιου Φεστιβάλ Αγροτικών Ελκυστήρων Δεξιοτεχνίας, βρισκόμαστε στο σπίτι του πολιτισμού, στον Πολιτιστικό Σύλλογο. Η πρόεδρος, η κυρία Βέτα, μας περιμένει με όλο το Γενικό Συμβούλιο. Και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι, διότι είναι η όλα αυτά τα χρόνια ζεστή αγκαλιά αυτού του τόπου. Να πω την καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στα Κίμινα, καλώς ήρθατε στο σπίτι μας, στο γραφείο του, του Συλλόγου Πολιτισμού και Παράδοσης Κιμίνων. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που σας έχουμε εδώ και ελπίζουμε σε ό,τι καλύτερο μπορεί και στη συνέχεια να γίνει. Αυτό που κάνετε είναι τεράστιο. Αυτό που κάνετε είναι, θα έλεγα, κάτι αγνό πατριωτικό. Έχει να κάνει με τα ήθη, τα έθιμα και την παράδοση. Ποιος είναι ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κιμίνων? Λοιπόν, ο Σύλλογος Πολιτισμού και Παράδοσης Κιμίνων είναι η συνέχεια του Πνευματικού Κέντρου Κιμίνων, της Τοπικής Κοινότητας Κιμίνων. Σαν σύλλογος ιδρύθηκε το 2016, αλλά είναι η συνέχεια και του Πνευματικού Κέντρου και του Πολιτιστικού Συλλόγου των Κιμίνων που ιδρύθηκε το 1978. Κύριος στόχος του είναι η διατήρηση και διαφύλαξη των θύμων του τόπου μας αρχικά, αλλά και όλης της Ελλάδας μας. Συμβάλλει, έχει τμήματα τα οποία συμβάλλουν και στον πολιτισμό σε άλλα θέματα όπως θέατρο, θεατρικό εργαστήρι, μουσικό. Αυτά βέβαια λειτουργούσαν πριν τον κορονοϊό και άνθιζαν. Μετά τον κορονοϊό έχουμε κάποια προβλήματα όπως όλοι μας φυσικά. Προσπαθούμε με κάθε τρόπο να τα επαναφέρουμε όλα. Φυσικά όμως το ζωντανό κομμάτι μας είναι τα τμήματα του παραδοσιακού χορού, τα οποία είναι αυτή τη στιγμή 4, απαρτίζονται από 100 χορευτές, μικρούς και μεγάλους, και προσπαθούμε με κάθε τρόπο να μεταλαμβαδεύσουμε στα παιδιά μας ό,τι μπορούμε από τα ήθη και τα έθιμα του παππούδου μας. Πόσα άτομα, πόσα μέλη? Έχουμε 300 μέλη. Πολύ μεγάλος αριθμός. Ναι, ναι, και ευελπιστούμε να μεγαλώσουμε. Αυτή η ευχή, το να μεγαλώσουμε, έχει να κάνει με την παράδοση, έχει να κάνει με την αγάπη για την ιστορία μας. Και ο σύλλογός σας, βλέπω εδώ, έχει νέα παιδιά, όπως είναι ο Φώτης, όπως είναι ο Νίκος. Φαντάζομαι είναι η ψυχή του συλλόγου. Ναι, ναι. Όλα αυτά τα χρόνια νιώθετε, θα έλεγα έτσι, όμορφα, γαλήνια, χαρούμενα, όταν έρχεστε εδώ στο σπίτι σας, το πολιτιστικό, όταν πάτε σε κάποιες εκδηλώσεις και παίρνετε μέρος, τι αισθάνεστε? Το πρώτο συνέστημα είναι η χαρά βέβαια, αλλά και είναι και η ευθύνη ότι μεταφέρεις αυτά που σου άφησαν οι παππούδες σου. Και προσπαθούμε να τα μεταφέρουμε όσο πιο αυθεντικά γίνεται και όσο πιο πιστά σε αυτό που μας άφησαν. Οι εκδηλώσεις είναι το αποκορύφωμα των χορευτικών τμήματων και εκεί δείχνουν και τη δουλειά τους και τη χαρά τους και τον αγώνα που έχουν κάνει όλο τον χρόνο για να δείξουν, να δείξουν αυτά που έχουν μάθει. Είναι μεγάλη πρόκληση αυτό το οποίο κάνετε, γιατί μεταφέρετε τη γνώση, την ιστορία, τα ήθη, τα έθιμα, την παράδοση. Βλέπω πολλές φωτογραφίες. Υπάρχουν φωτογραφίες απίστευτες μέσα εδώ στο σπίτι του πολιτισμού που δείχνουν την ιστορία αυτού του συλλόγου αλλά και του χωριού. Ένα χωριό με ντόπιους κάτοικους, με μεγάλη ιστορία και μεγάλη προσφορά στην πατρίδα. Ως επίλογο, τι θα ήθελες να πεις στα μέλη? Έχουμε Χριστούγεννα σε λίγο. Έχουμε τον ερχομό γέννησης του Θεανθρώπου, του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, στα μέλη σας, στους συνανθρώπους σας, στους συγχωριανούς σας, σε όλη την πατρίδα. Πριν πω αυτό, λίγο να πω κάτι για τις κύριες εκδηλώσεις μας. Ναι, ναι, να προσθεθεί ναι, ό,τι έχει να κάνει με τις δράσεις του Συλλόγου. Οι κύριες εκδηλώσεις του Συλλόγου είναι το Κιμηνιώτικο Πανηγύρι που γίνεται στον εορτασμό του Ιερού Ναού μας, που είναι το Αγίου Πέτρου και Παύλου. Είναι 29 Ιουνίου, εκεί γίνεται συνήθως ένα τριήμερο, τετραήμερο εκδηλώσεων.
Άλλη εκδήλωση είναι η Γουρονοχαρά, αναβίωση ενθύμων των Ρουκατσαραίων. Δημένα παιδιά, νέα, βγαίνουν τσολιάδες δημένοι και περιδιαβαίνουν τους δρόμους του χωριού και αναβιώνουν το έθιμο των Ρουκατσιών. Και μετά ακολουθεί γλέντι με κρέας και κρασί, όπως συνήθιζαν να κάνουν τότε οι δικοί μας, σφάζοντας το γουρούνι την παραμονή των Χριστουγέννων, και να γλεντάνε. Αυτό διοργανώνεται από το Σύλλογο εδώ και αρκετά χρόνια και γίνεται στις 26 Δεκέμβρη κάθε χρόνο. Και φέτος το έχουμε και αν θέλετε θα χαρούμε πάρα πολύ να σας έχουμε κοντά μας. Άλλα έθιμα που αναβιώνουμε είναι οι λαζαρίνες. Τα παιδικά μας θύματα βγαίνουν στο χωριό ντυμένα με παραδοσιακές φορεσιές και με τα στεφανάκια λουλουδιών στο κεφάλι τους. Και ένα άλλο έθιμο ακόμη είναι ο ντούντουλος, είναι η επίκληση στη βροχή για να ανθίσουν τα σπαρτά στα χωράφια μας. Έθιμα πανάρχια, τα οποία προσπαθούμε με κάθε τρόπο, κάθε χρόνο, να τα αναβιώνουμε για να μην χαθούν. Τώρα, όσον αφορά αυτό που με ρωτήσατε, το μόνο που εύχομαι σε όλο τον κόσμο είναι η ειρήνη. Γιατί χωρίς την ειρήνη δεν μπορεί να υπάρξει τίποτα. Και στους χωριανούς μου, ειρήνη, αγάπη, και να βρούμε λίγο τις αξίες μας που τις πιστεύω ότι κάπου τις έχουμε χάσει στον δρόμο, τις οποίες είχαμε πιο παλιά. Ενότητα, φιλανθρωπία, ανθρωπισμός. Αυτά να κρατήσουμε φίλες, φίλοι, από αυτόν εδώ τον ιστορικό τόπο, από αυτόν τον πρωτεργάτη του πολιτισμού, των εθήμων, ηθών και της παράδοσης της πατρίδας μας. Να σας ευχαριστήσω για την φιλοξενία. Που ήρθατε στο χωριό μας. Εμείς και να μην ξεχάσετε όλοι μαζί, να μην ξεχάσουμε την παράδοσή μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Σε ένα τόπο ιδιαίτερο, ο οποίος εκτός από αγροτικός, είναι και αλλιευτικός. Με μεγάλη παράδοση, στην αλλία. Επαγγελματίες, ψαράδες, προσπαθούν καθημερινά, όχι μόνο για τις οικογένειες τους, προσπαθούν να βοηθήσουν μέσα από το δικό τους επάγγελμα αυτόν τον τόπο που λέγεται Κίμινα. Και έχω τη χαρά να βρίσκομαι στο χώρο, στο στρατηγείο, στον Ποσειδώνα, το σπίτι του αλλιευτικού συλλόγου Κιμήνων και Μαλγάρων. Και έχω τη χαρά να είμαι σε μια συνάντηση, σε μια συζήτηση λίγων λεπτών, αλλά ουσιαστικών, εγκάδιας παρουσίας
του Προέδρου, Κώστα Δερβίτη, και εγώ ως φιλοξενούμενος. Αγαπητέ Κώστα, καλημέρα. Καλημέρα φίλε Γιώργο. Σε καλωσορίζω στα γραφεία του συλλόγου μας. Είμαστε ένας σύλλογος ο οποίος εκπροσωπεί αλληλείς και ενδοκαλλιεργητές. Αριθμούμε γύρω στα 150 μέλη και υποστηρίζουμε και την αλληλεία και την ειδοκαλλιέργεια στο θερμαϊκό κόλπο, εδώ στο Δήμο Δέλτα. Είστε πόσα χρόνια ο Σύλλογος? Ο Σύλλογος έχει ιδρυθεί από το 1985, αν θυμάμαι καλά, και συνεχίζουμε μία παράδοση εκπροσώπησης του τοπικού μας εδώ πληθυσμού, των αλληλείων και των ειδοκαλλιεργητών της περιοχής μας. Ο σκοπός ίδρυσης του Συλλόγου, στήριξης των επαγγελματιών, των ψαράδων, ποιος είναι? Κοιτάξτε, εδώ γίνονται όλες οι εργασίες που αφορούν τα σκάφη των ειδοκαλλιεργητών. Το κτίριο αυτό μας δόθηκε πριν από 10 χρόνια περίπου, και όπως βλέπεις υπάρχει και αίθουσα δίπλα η οποία είναι για γενικές συνελεύσεις. Γενικά υποστηρίζουμε ό,τι χρειάζεται ο κάθε ειδοκαλλιεργητής και ο κάθε αλλιεύς για να μπορεί να λειτουργήσει ό,τι υπάρχει και είναι σχετικό με τα χαρτιά του, με τις άδειές του και γενικά ό,τι χρειαστεί. Δύσκολο επάγγελμα. Είναι ένα πολύ δύσκολο επάγγελμα. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με τη φύση, όπως το γνωρίζεις και εσύ πολύ καλά, αφού έχεις περπατήσει παντού, είναι πάρα πολύ δύσκολο επάγγελμα και πολλές φορές χωρίς προϋπάρχοντα. Όμως, επιμένετε, παλεύετε με τα κύματα, παλεύετε με τη φύση. Μέλλον υπάρχει, νέοι άνθρωποι έρχονται να ασχοληθούν πλέον με τη θάλασσα. Κοίταξε Γιώργο μου, με την έλευση του μπλε καβουριού μπήκαν πολλές οικογένειες νέων ανθρώπων στη δουλειά, στην αλληλεία, και αυτό είναι κάτι που με χαροποιεί ιδιαίτερα όταν βλέπω νέες οικογένειες και νέους ανθρώπους να βιοπορίζονται και να πηγαίνουν καλά, να ζουν τις οικογένειές τους μέσα από την αλληλεία, ειδικά του μπλε καβουριού. Άρα υπάρχει μέλλον. Φυσικά και υπάρχει μέλλον. Ειδικά όταν η κυβέρνηση, το Υπουργείο μας σκύβει πάνω από τα προβλήματα και εμείς ακόμη πηγαίνουμε και μπορούμε να λύσουμε κάποια θέματα που αφορούν επί πολλά χρόνια τους δικούς μας ανθρώπους, τους παραγωγούς μας, τότε υπάρχει μέλλον και το μέλλον θα είναι πάρα πολύ καλό. Εντάχει δυσκολίες. Δεν μ' αρέσει η λέξη προβλήματα. Υπάρχουν δυσκολίες στην πατρίδα μας. Υπάρχουν δυσκολίες στην καθημερινότητα των επαγγελματιών ψαράδων, των ανθρώπων της γης, της παραγωγής, γενικότερα να το πω, του αγροτόκοσμου. Ποια είναι αυτά έτσι που σας προβληματίζουν, αλλά τα παλεύετε. Με τη βοήθεια πάντοτε της εκάστοτε, θα έλεγα, κυβερνώσεως αρχής, της πολιτείας γενικά. Το πρώτο και σημαντικότερο πρόβλημα, Γιώργο, είναι η κλιματική αλλαγή. Έχει ανέβει η θερμοκρασία τόσο πολύ, με αποτέλεσμα, ας το πω έτσι απλά, βράζουν τα νερά, και αν δεν προλάβουμε να διώξουμε την παραγωγή μας, τα μύδια μας, τον καιρό που πρέπει, όπως πάθαμε το 2021, έχουμε μεγάλη θανάτωση στον πληθυσμό. Επίσης, η κλιματική αλλαγή επηρεάζει και όλα τα εργαλεία, το ψάρεμα. Έχει αλλάξει όλος ο κύκλος ο οποίος γινόταν τα προηγούμενα χρόνια. Βέβαια, αυτό προϋποθέτει ότι από το Υπουργείο πρέπει να γίνουν κάποιες μελέτες και κάποιοι επιστήμονες κάποια στιγμή να μας καθοδηγήσουν, να μας πούνε πώς μπορούμε και αν μπορούμε να ελέγξουμε το φαινόμενο αυτό πάνω στη δουλειά μας. Γιατί με τον καιρό δεν μπορεί να τα βάλει κανείς. Γενικότερα, τα κείμενα, τι σημαίνουν για εσάς? Είναι ο τόπος σας. Τα Κίμινα, Γιώργο, και τα Μάλαγρα, το διπλανό χωριό, είναι ένας ευλογημένος τόπος. Εδώ υπάρχουν αγρότες, ψαράδες, υπάρχουν μυδοκαλλιέργειες. Εδώ χτυπάει η καρδιά του πρωτογενή τομέα, του αγροτικού πρωτογενή τομέα της πατρίδος μας. Και θα πρέπει, θα το ξαναπώ, από το Υπουργείο να σκύψουν σοβαρά στα προβλήματα που υπάρχει, να τα δουν με σοβαρό τρόπο. Μέρες Χριστουγέννων.
γέννηση του Θεού ανθρώπου, του κυρίου μόνο Ιησού Χριστού. Το μήνυμα των ψαράδων, του Προέδρου, του Διοικητικού Συμβουλίου. Ποιο είναι? Πάνω απ' όλα για τα μέλη σας, αλλά όμως και για τον τόπο γενικότερα. Κοιτάξτε, εγώ με τη σειρά μου, σαν πρόεδρος του συλλόγου μας, θέλω να ευχηθώ στα μέλη μας, αλλά και σε όλο τον κόσμο, χρόνια πολλά, με υγεία και η καινούργια χρονιά να είναι δημιουργική για όλο τον κόσμο. Να πω ευχαριστώ και να απολαύσουμε και τους αγρότες στην εκδήλωση δεξιοτεχνίας των αγροτικών ελκυστήρων. Και εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω, Γιώργο, γιατί εμείς δεν ξεχνάμε ότι μέσα από την εκπομπή σου τα προηγούμενα χρόνια λύθηκαν κάποια πολύ σημαντικά προβλήματα που αφορούσαν τους δικούς μας παραγωγούς. Σε ευχαριστούμε που είσαι παρόν και ξέρω ότι θα συνεχίσεις και θα είσαι δίπλα μας και στο μέλλον. Είναι χαρά μου μεγάλη, είναι ευθύνη των ανθρώπων του μέσου μαζικής ενημέρωσης να είναι κοντά στους αγωνιστές, στους απλούς ανθρώπους της καθημερινότητας που πασχίζουν για μια Ελλάδα, για μια πατρίδα καλύτερη. Μέσα από την καθημερινή οικογενειακή προσπάθεια. Και αυτό κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, είτε είναι αγρότες, κτηνοτρόφοι, ψαράδες, άνθρωποι της παραγωγής. Εδώ, στο Δήμο Δέλτα, ιδιαίτερα, μιας και το αφιέρωμά μας και οι εκδηλώσεις που αφορούν τους αγρότες, αλλά και γενικότερα τους υπόλοιπους φορείς αυτού εδώ του τόπου, είναι να είμαστε χρήσιμοι. Αγαπητέ Κώστα, φίλοι ψαράδες, σας ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Κίμινα. Κίμινα σημαίνει αγροτιά, σημαίνει θάλασσα, σημαίνει ανθρώπους παραγωγής, σημαίνει ανθρώπους του πολιτισμού, σημαίνει όπως και ανθρώπους του αθλητισμού και δι του ποδοσφαίρου. Πιο συγκεκριμένα, ο Ολυμπιακός Κίμινο. Μια ομάδα, μια ιστορία, όχι μόνο για εδώ συγκεκριμένα, στενά τον τόπο που λέγεται Κίμινα, αλλά για ολόκληρη την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας, ιστορικός σύλλογος. Και στα πλαίσια όλο αυτό που ετοιμάζουμε, που γίνεται,
στο Φεστιβάλ Δεξιοτεχνίας Αγροτικών Ελκυστήρων για τους αγρότες. Δεν μπορεί να λείψει από τον τόπο αυτό ο ιστορικός Ολυμπιακός, όπου μέσα από τα λόγια του Προέδρου, του Σάκη, του Φανάση, του Αγγέλου, θα μάθουμε την ιστορία του. Πρόεδρε, καλημέρα. Καλημέρα, συγχαρητήσω, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Πραγματικά προσφέρετε στον τόπο, στην κοινωνία, στον πολιτισμό, στον αθλητισμό και όσο μπορεί τα προβάλλετε και να μαθαίνει ο κόσμος κάποια πράγματα που ίσως δεν τα γνωρίζει. Και αυτό προσπαθούμε εμείς μέσα από την πλευρά μας να ενημερώσουμε κάποιος τον κόσμο, πούμε και την ιστορία του κάθε σωματείου, του κάθε, της κάθε ας πούμε, δραστηριότητας που έχει ο καθένας. Ο Ολυμπιακός, πότε ιδρύθηκε? Ο Ολυμπιακός ιδρύθηκε το 1949. Πω. Λοιπόν, Ελλάδα κατεστραμμένη. Σίγουρα. Ελλάδα στραμμένη, πληγωμένη, αλλά μετά από εδώ σε παρόν. Φυσικά, όλες οι δραστηριότητες οι οποίες ανεβάζουν το, ας πούμε, το ήθος του καθένα, όλες δημιουργήθηκαν μετά από την καταστροφή που έγινε τότε με τους πολέμους και με αυτά εδώ. Εμείς φυσικά δεν ήμασταν γεννημένοι τότε που δημιουργήθηκαν οι σύλλογοι και όλες οι ομάδες αυτές, αλλά εμείς προσπαθούμε να διατηρήσουμε τουλάχιστον την ιστορία τους και να ανεβάσουμε και ένα επίπεδο περισσότερο, ας πούμε, την όλη δραστηριότητα. Όλα αυτά τα χρόνια, ο Ολυμπιακός παρόν στο πρωτάθλημα της Ένωσης Ποδοσφαιρικού Σωματείου Μακεδονίας, στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Όλα τα χρόνια είναι παρόν, εκτός από ένα χρόνο πρόπερση, λόγω της πανδημίας του κορονοϊού. Λοιπόν, είχαμε ένα θέμα μεγάλο και δεν μπορέσαμε να κατεβάσουμε την ομάδα. Αλλά από τότε, για μία χρονιά μόνο ήταν αυτό, την ξαναδημιουργήσαμε την ομάδα και πάλι τη φέραμε εκεί που ήταν όλα τα χρόνια, ας πούμε, και η ιστορία του Ολυμπιακού είναι πολύ μεγάλη και θα τη συνεχίσουμε όσο μπορούμε περισσότερο, όσο εμείς είμαστε τουλάχιστον ζωντανοί. Στιγμές χαράς, υπερηφάνειας εδώ για τους κατοίκους των Κιμήνων, του Ολυμπιακού, του ιστορικού, ποιες είναι, πώς τις έχεις βιώσει? Κοιτάξτε, φυσικά το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι. Θα υπάρχουν και λύπες και χαρές, από τη στιγμή που ζήσεις ένα πράγμα, πάντα θα υπάρχουν αυτά. Αλλά πιστεύω ότι εδώ στον τόπο μας η ομάδα του Ολυμπιακού Κιμήνων έχει δώσει περισσότερες χαρές από ό,τι λύπες. Και πιστεύω να συνεχίσουμε να δίνουμε τη χαρά που υπάρχει στον κόσμο. Το υψηλότερο σκαλοπάτι ποιο ήταν? Το υψηλότερο σκαλοπάτι ήταν η Γάμα Εθνική, η οποία ήταν μια επιτυχία πολύ μεγάλη για το χωριό το δικό μας. Ανεβήκαμε σε μια από τις πιο καλές κατηγορίες που υπάρχουν, ας πούμε, για το αριστεχνικό ποδόσφαιρο. Γιατί και η Γάμα Εθνική, κατά ψέματα, είναι και αυτή μια αριστεχνική κατηγορία, αλλά είναι στο υψηλότερο επίπεδο. Αλλά όλα τα χρόνια, τουλάχιστον τα τελευταία 20 χρόνια που υπάρχει η ομάδα, τα τελευταία 20 χρόνια, είναι στην υψηλότερη κατηγορία του αριστεχνικού ποδοσφαίρου στη Θεσσαλονίκη. Και πιστεύω ότι η ομάδα των Κιμήνων είναι από τις πιο ιστορικές ομάδες μέσα στον νομό Θεσσαλονίκης, γιατί δίνει και το ήθος και την αξιοπρέπεια που πρέπει να έχει το αριστεχνικό ποδόσφαιρο στον τόπο μας και στον νομό Θεσσαλονίκης. Νέα παιδιά από τον τόπο υπάρχουν, έρχονται κοντά στην ομάδα, έρχονται κοντά στο ποδόσφαιρο? Κοιτάξτε, υπάρχει με τα νέα τα παιδιά, υπάρχουν παιδιά τα οποία φυσικά ασχολούνται με τον αθλητισμό. Εμείς προσπαθούμε να φέρουμε όσο δυνατόν περισσότερα παιδιά στην ομάδα και ένα από αυτά τα προβλήματα που έχουμε τώρα είναι ότι πολλά νέα παιδιά δεν ασχολούνται πλέον τώρα με τον αθλητισμό όταν φτάσουν σε μια ηλικία 14, 15, 16 χρονών, και αυτό προσπαθούμε να το αλλάξουμε ώστε να μην πιάνουν τις καφετέρειες και τα κινητά και οτιδήποτε άλλο και να ασχολούνται με τον αθλητισμό και να αθλούνται, και έτσι πιστεύω ανεβαίνει και η ψυχολογία του παιδιού. Ακαδημία. Ακαδημία, είχαμε ακαδημίες μέχρι πριν 2 χρόνια. Όταν σταματήσαμε την δραστηριότητα που είχε η ομάδα, φυσικά σταμάτησαν όλα τα τμήματα να δουλεύουν, αν και είχαμε το παιδικό τμήμα, αλλά τώρα προσπαθούμε μετά από τα 2 χρόνια αυτά του χρόνου, πιστεύω να έχουμε τις ακαδημίες και θα έχουμε και πολύ οργανωμένο τμήμα, γιατί σε αυτό δουλεύουμε πάνω, οπότε του χρόνου να ξεκινήσουν πάλι οι ακαδημίες και να έχουμε το επίπεδο που πρέπει να έχουμε. Πόσα χρόνια είσαι πρόεδρος? 11 χρόνια. Πολλά. Πολλά. Η αγάπη μετράει πολύ. Φυσικά γι' αυτό, αν δεν είχαμε την αγάπη αυτή προς το ποδόσφαιρο, δεν θα ασχολούμαστε και τόσα χρόνια με τον αθλητισμό.
Τι θα ήθελες να πεις στα νέα παιδιά? Στα νέα αλλά και τους κατοίκους εδώ των Κινήνων. Πριν πάμε στο αγροτικό κομμάτι, γιατί ο Σάκης ο Αγγέλου είναι γεωπόνος. Είναι άνθρωπος της αγροτιάς, του πρωτογενή τομέα. Όμως, στα νέα παιδιά και κυρίως στους κατοίκους, τι θα έλεγες για τον Ολυμπιακό? Εγώ τι θέλω, θέλω να πω ότι το Ολυμπιακός σαν ομάδα είναι το καμάρι του χωριού. Όλα τα χρόνια δίνει ένα κύρος και ας πούμε μια, πώς να το πω τώρα, ας πούμε το ηθικό πλεονέκτημα σας, ότι ξέρεις έχουμε μια καλή ομάδα και πάντα πρωταγωνιστούμε και έχουμε... Άρα, τους θέλετε κοντά σας, όλους. Φυσικά, όλο τον κόσμο θέλω κοντά και τα παιδιά τα θέλω κοντά στη νέα προσπάθεια που θα γίνει του χρόνου και θέλω να πάλι να πάει η ομάδα εκεί που της αξίζει, μέσα από τη δουλειά. Να πάμε τώρα στο κομμάτι. Στο κομμάτι το επαγγελματικό, το αγροτικό, αφιέρωση ζωής της οικογένειας, του τόπου, εσύ ως γιατρός της φύσης, έτσι τους ονοματίζω τους γεωπόνους, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Η αγροτιά. Η αγροτιά... Παντίζει σε καλό δρόμο. Αυτό είναι μεγάλη κουβέντα. Εγώ, να ξεκινήσω από μένα, μεγάλωσα μέσα στα χωράφια. Δηλαδή, όταν θέλω να πω, μεγάλο στον κρούπο πατέρα μου ήταν αγρότη και από παιδάκι μικρό, μα με το τρακτέρ επάνω, μα στη δουλειά από 10-12 χρονών παιδάκια. Τότε εσύ μα έφυγε και σε πολύ μικρότερη ηλικία στα χωράφια να δουλεύουμε. Δούλευα στα χωράφια. Είχα την αξίωση, πέρασα ας πούμε, στη σχολή αυτή που πέρασα. Έγινα γεωπόνο και από εκεί και πέρα μετά συνέχισα και σαν γεωπόνο. Άνοιξε το μαγαζί του 1991, έχω δηλαδή 33-34 χρόνια, είμαι επαγγελματίας πάνω στο είδος και πιστεύω ότι η εμπειρία και η γνώση μου είναι σε ένα καλό επίπεδο ώστε να μπορούμε να κάνουμε και τη δουλειά μας. Η οποία τι λέει για τους αγρότες, προβλήματα υπάρχουν? Τα προβλήματα πάντα υπήρχαν, πάντα υπάρχουν και θα υπάρχουν. Γιατί είναι ο πρωτογενής τομέας, έχεις να κάνεις πολύ περισσότερο και με τις καιρικές συνθήκες, έχεις να κάνεις και με τις διεθνείς συνθήκες, οι οποίες τώρα τελευταία έχουν μπει πάρα πολύ στο κομμάτι της αγροτιάς. Παλιότερα ξέραμε ότι έβγαζες αυτή την παραγωγή, υπήρχε αυτή η τιμή, έκανες το κομμάτι. Τώρα όμως έχουν αλλάξει τα πράγματα και κάποια στιγμή όλοι περιμένουμε και όλα τα χρόνια περιμένουμε. Εγώ ξέρω ένα πράγμα ότι όταν θα πάω να αγοράσω κάτι, με από το παντοπολείο με αυτά, θα μου πει ο άλλος πόσο κάνει τόσο. Εμείς παράγουμε ένα πράγμα, εμείς δεν ρωτάμε πόσο, δεν ρωτάμε στον πόσο θα το πουλήσουμε. Γιατί τόσο πρέπει να το πουλήσουμε για να βάλουμε και ένα κέρδος, αλλά πόσο θα μας το πάρουν. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Λοιπόν, γιατί πάντα δεν εξαρτάται από εμάς, εξαρτάται από τους άλλους. Οι παλιοί τι λέγανε? Οι παλιοί τι λέγανε? Οι παλιοί έλεγαν ότι υπάρχει ελπίδα, ότι το χρόνο θα βγάλουμε πολύ περισσότερο. Γι' αυτό και έλεγαν οι παλιοί οι δικοί μας, ότι άμα πάνε να χειρουργηθεί ένας αγρότης και τον ανοίξουν το στομάχι, θα δουν μια επιγραφή μέσα. Και του χρόνου. Οπότε θα πάνε καλύτερα τα πράγματα. Έτσι παραστατικά, θα έλεγα παραδοσιακά, ανθρώπινα πολύ, και του χρόνου θα πάμε καλύτερα. Αυτή είναι η ελπίδα, η προσμονή των ανθρώπων του πρωτογενή τομέα, του αγροτόκοσμου, όπου μέσα εκεί περιλαμβάνονται και οι κτηνοτρόφοι και οι ψαράδες μας και οι μεσοκόμοι και οι ανθοκόμοι, ό,τι έχει να κάνει με την παραγωγή. Και το λέει ένας άνθρωπος επιστήμονας της αγροτιάς που ζει το μαγμό πραγματικά των ανθρώπων της γης. Ένα μήνυμα για αυτούς εν ώψη και αυτό που κάνουμε με την δεξιοτεχνία, τη γιορτή. Κοίταξε. Των αγροτών, των ελκυστήρων. Διότι είναι άνθρωποι ψυχωμένοι. Παλεύουν με όλες τις συνθήκες. Τι θα ήθελες να πεις στους συνανθρώπους του, θα έλεγα έτσι, στους συντρόφους της καθημερινότητας? Όσο μπορούν να το διασκεδάζουν και όλο το ζήτημα, να μην τα παίρνουν όλα σοβαρά μέσα. Και να μπορούν να ζήσουν και κάποια χρόνια περισσότερο, γιατί το άγχος και η δουλειά πάντα σε μαραζώνει και σε κάνει. Οπότε πιστεύω ότι όσο υπάρχει ψυχαγωγία, γιατί αυτό είναι και ένα τομέα ψυχαγωγίας, με την έννοια ότι θα επιδείξουν κάτι τις ικανότητές τους, λοιπόν, έτσι να χαίρονται και σε όλη τη ζωή. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό είναι το μήνυμα και για τον νέο χρόνο. Όλοι μας να χαιρόμαστε τη ζωή. Με τις ανηφόρες, με τις δυσκολίες, με τις αναχώριες, αλλά με τις ελπίδες. Ευχαριστώ, Πρόεδρε μου. Και εγώ ευχαριστώ. Καλό πρωτάθλημα, καλή πορεία στον Ολυμπιακό. Ευχαριστώ πολύ. Εσείς να είστε καλά.
Φίλες, φίλοι, σε έναν τόπο ιδιαίτερο, μακεδονικό, ντόπιο, δίπλα στη Θεσσαλονίκη, στα Κείμηνα, σήμερα συγκεντρωθήκαμε κάποιοι άνθρωποι να δείξουμε και ένα έργο που εκτός της καθημερινότητάς τους, που είναι δηλαδή το σκάλισμα της γης, μπορούν να κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Αυτό όλο έχει να κάνει με μια παρουσίαση δεξιοτεχνίας των αγροτικών ελκυστήρων. Θα είναι ένα αφιέρωμα στα ιστορικά Κείμηνα, με την παρουσία και μέσα και τη στήριξη των ανθρώπων του χωριού. Σε αυτό το έργο μας, όπου θα γνωρίσουμε τα Κείμηνα, θα γνωρίσουμε όμως και τις δυσκολίες που έχει πάντοτε ένας καλλιεργητής, ένας παραγωγός, όταν ανεβαίνει πάνω στο μηχάνημά του, που είναι το καθημερινό του όπλο. Εγώ να ευχαριστήσω όλους αυτούς τους ανθρώπους που πήρανε μέρος, γνωστοί, άγνωστοι, και μας δώσαν τη δυνατότητα να κάνουμε αυτή την παρουσίαση δεξιοτεχνίας εδώ στα Κείμηνα. Ευχαριστώ και θα ήθελα έτσι ένα κάλεσμα από τον Πρόεδρο. Γιώργο, ευχαριστώ και ευχαριστούμε όλοι πολύ που ήρθες για δεύτερη φορά στον τόπο μας να παρουσιάσεις το Πανελλήνιο Φεστιβάλ Δεξιοτεχνίας Γεωργικών Εγκλειστήρων. Να είσαι καλά και πάντα τέτοια. Να πω ότι απλοί άνθρωποι σήμερα θα είναι πρωταγωνιστές. Όχι κομπάρση κάποιου έργου τηλεοπτικού, θα είναι πρωταγωνιστές. Θα είναι κοντά μου, εδώ, κοντά μας, κοντά σας, ο Γιώργος ο Μορφόπουλος, ο Γιώργος ο Θεοχαρόπουλος, ο Γιάννης ο Βαφιάδης και φυσικά, όπως πρέπει να είναι, ως οδηγός τρακτέρ του αγροτικού ελκυστήρα, ο Παύλος ο Ουζούνης. Θα σας δείξουμε πώς αυτή τη στιγμή γίνεται μια παρουσίαση μεταφορικά ενός οργώματος χωραφιού. Να ευχαριστήσω τους πρωταγωνιστές, τους οδηγούς που είναι κοντά μου. Θα τους δείτε σε λίγο μέσα από τις ικανότητες, αλλά και ό,τι κουβαλάνε ως άνθρωποι. Ξεκινάμε!
η πρώτη φάση της δεξιοτεχνίας των αγροτικών ελκυστήρων ολοκληρώθηκε. Όμως, ποια είναι η δυσκολία το να ανέβει κάποιος αγρότης και να οργώσει το χωράφι του? Φίλε Γιάννη, πόσα χρόνια αγρότης? Ναι, είμαι από τους παλαιότερους εδώ, μπορώ να πω τώρα, μέσα στην περιοχή εδώ. Καθώς έγινε το σύστημα της υποχρεωτικής, ας πούμε, ασφάλειας και να πούμε για το ΟΣΔΕ, και είμαι από το 88 νόμιμα, πιο μπροστά είμαι από το 80, από το αγρότης, είμαι από παιδάκι, ας πούμε. Δύο δυσκολίες. Η μία είναι όταν ανεβαίνεις στον ελκυστήρα σου και πας να φροντίσεις, να οργώσεις το χωράφι σου, το κτήμα σου. Ποια είναι? Ναι, εννοείται. Θέλει προσοχή, θέλει να προσέχεις. Μηχάνημα είναι, μηχανήματα από πίσω παρελκόμενα έχει δύσκολα. Προσοχή θέλει, ειδικά στους νέους. Εμείς τώρα έχουμε μια εμπειρία αλφα, εντάξει. Αλλά θέλει πάντα προσοχή. Πάντα θέλει να εστιάζει την προσοχή στο μηχάνημα. Γιατί όχημα είναι, είτε αυτοκίνητο, είτε μηχανάκι είναι, είτε τρακτέρ είναι. Έχει βαθμό δυσκολία στο καθένα από μόνο του ξεχωριστά. Στο χωράφι, ακόμη λίγο περισσότερο. Εμάς εδώ βέβαια ο κάμπος είναι λίγο πιο εύκολος. Δεν είμαστε στα βουνά, αλλά η εμπειρία εκείνων των αγροτών είναι σίγουρα περισσότερη από τη δική μας. Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζετε σαν αγρότες, ποιες είναι? Όσον αφορά δηλαδή τα προβλήματα που έχουμε. Τα προβλήματα, η αγροτιά σήμερα άρχισε να δημιουργεί πρόβλημα. Ειδικά στους μικρούς παραγωγούς, ας πούμε, τώρα τα πράγματα στενεύουν. Δηλαδή. Να σου πω τώρα ένα παράδειγμα. Αυτό το τρακτέρ, ας πούμε, όταν το πήρα το 83, το αγόρασε με 10 τόνους βαμβάκι. Η αξία του δηλαδή αυτού του τρακτεριού ήταν 10 τόνους βαμβάκι. Σήμερα 10 τόνοι βαμβάκι δεν μπορείς να πάρεις ζαντουλάστιχα. Δεν αγοράζεις, φίλε μου. Είναι δύσκολο να. Τα αγροεφόδια. Τα καύσιμα. Ναι. Άστο αυτό. Ναι, εκεί πάμε, εκεί. Όλα έχουν γίνει ακριβά. Ακρίβεινη. Η κατάσταση έχει ακριβήνει πολύ. Έχουμε και πιέσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, επιδοτήσεις, ιστορίες τέτοια τα οποία αρχίζουν σιγά σιγά κόβονται. Δηλαδή το κράτος σήμερα δεν βοηθάει τους μικροαγρότες. Άρα το μέλλον. Το μέλλον αβέβαιο. Αβέβαιο. Δύσκολα. Δύσκολα. Γιώργος Μορφόπουλος, νέος άνθρωπος, νέος αγρότης, μόνιμος κάτοικος εδώ των Κιμήνων, άρα ένας από τους ανθρώπους που στηρίζει οικογενειακά τον πρωτογενή τομέα. Όμως, αγαπητέ φίλε Γιώργο, η δυσκολία ποια είναι για το εργαλείο, για το μηχάνημα, κάθε μέρα που πρέπει δηλαδή να είσαι κοντά του, πριν ανέβεις να πας να καλλιεργήσεις το κτήμα, το χωράφι. Να καλλιεργήσεις, θα λέγαμε, αυτό που είναι η ζωή σου και είναι η καθημερινότητα της αγροτιάς. Το μηχάνημα θέλει μια συντήρηση καθημερινώς και να ελεγχτούν κάποια πράγματα πριν φύγεις. Είναι τα βασικά, πρέπει να γίνουν αυτά. Από εκεί και πέρα, εντάξει, κοστίζουν όλα αυτά, έχουν ένα κόστος. Από εκεί και πέρα, φεύγεις, πας και στο χωράφι, έχει πολλές δυσκολίες καθημερινώς. Αυτό που θα σε ρωτούσα είναι ότι, δηλαδή, ο αγρότης
ο επαγγελματίας οδηγός, που ανεβαίνει στο τρακτέρ, πρέπει αυτό να το προσέχει 365 μέρες το χρόνο. Δηλαδή να μην τελειώσει η παραγωγή και μετά να πούμε το παρκάρουμε και το ξαναβλέπουμε μετά από 6 μήνες, 3 μήνες ή ένα χρόνο. Όχι, καθώς σταματάμε τη δουλειά πάντα υπάρχει συντήρηση μετά. Όλο και κάτι θα βγάλουν. Δεν σταματάει εκεί. Συνεχίζουμε, δηλαδή δουλεύουμε και πάντα συντηρούμε. Το χειμώνα ειδικά γίνεται μεγάλη συντήρηση, πάντα. Τα κόστη είναι αυξημένα. Αυξημένα. Πολύ, πολύ αυξημένα. Δηλαδή δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα πλέον. Είναι πολύ δύσκολο όλα. Δυσβάσταχτα. Οι τιμές των προϊόντων είναι χαμηλές. Ό,τι αγοράζουμε είναι ακριβό. Είναι δύσκολο. Άρα, παλεύουμε όμως. Παλεύουμε πάντα. Πάντα. Η ελπίδα πάντα δεν αγωνιστές, πάντα αγωνιστές. Όπως και σήμερα. Όπως ένας και από τους φίλους εδώ που ήρθε να μας βοηθήσει, στηρίξει την προσπάθεια παρουσίασης των ικανοτήτων των καθημερινών καλλιεργητών της γης, των αγροτών εδώ των Κιμήνων. Παρελκόμενα. Ένα πρόβλημα καθημερινό των αγροτών. Πρόεδρε, είναι κάτι το οποίο προβληματίζει τους επαγγελματίες αγρότες. Σίγουρα είναι ένα καθημερινό πρόβλημα στους αγρότες, ειδικά όταν είναι μέσα στις αυλές των σπιτιών και ειδικά όταν έχουν μικρά παιδιά, πάρα πολύ προσοχή, όταν πάμε να κουτσάρουμε ένα παρελκόμενο, οτιδήποτε μηχάνημα, θέλει πάρα πολύ προσοχή, τουλάχιστον να μην έχουμε κοντά μας παιδιά. Και για τον εαυτό μας, οπωσδήποτε, πάρα πολύ προσοχή, γιατί έχουν γίνει πάρα πολλά ατυχήματα. Ειδικά όταν πας να βάλεις μπρος τον ελκυστήρα, το τρακτέρ, να μην έχει ταχύτητα. Έχουν γίνει πάρα πολλά ατυχήματα που δεν ακούγονται πολύ. Και ειδικά στα παιδάκια, πάρα πολύ προσοχή στα παιδιά. Θέλει δηλαδή ιδιαίτερη προσοχή, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο μπορεί να έχει τραγικές συνέπειες. Από γρηγοράδα, από αυλεψία, από υπέρμετρη, θα λέγαμε, ικανότητα. Σωστά. Ποτέ να μην
να μην λέμε ότι το ξέρουμε τα πάντα, μια ζωή μαθαίνουμε, μέχρι και οι μεγάλοι αγρότες έχουν προκαλέσει ατυχήματα χωρίς το καταλάβουν και μετά δεν διορθώνεται με τίποτα. Γιώργο, νέος αγρότης. Ναι. Οι παλαιότεροι, τι σε συμβουλεύουν όσον αφορά τα παρελκόμενα? Σίγουρα πολύ προσοχή, όχι βιασύνη. Τους ακούμε πάντα επειδή είναι πιο έμπειροι. Και γενικά θέλει να προσέχουμε τα μικρά, να μην έχει παιδάκια γύρω-γύρω, να μην υπάρχει ταχύτητα μέσα ή κάτι άλλο, ξέρω εγώ. Δηλαδή να μην βιαστούμε να κάνουμε όπιση ή κάτι άλλο. Να ελέγξουμε το περιβάλλον γύρω μας και σιγά-σιγά. Αρκέρουμε, ξέρω εγώ, ό,τι χρειαστεί. Αυτά νομίζω θέλει αρκετή προσοχή όμως, πάρα πολύ, έχουν γίνει πολλά ατυχήματα.
η εκδήλωση δεξιοτεχνίας στα Κείμηνα έφτασε στο τέλος της. Ήταν μια παρουσίαση των δυνατοτήτων απλών καθημερινών επαγγελματιών αγροτών εδώ στα Κείμηνα. Ένα επάγγελμα δύσκολο, ένα επάγγελμα όπου είναι τόσο σιγά σιγά δυσέβρετο στην πατρίδα μας, τίνει να γίνει δυσέβρετο, αλλά τόσο αναγκαίο. Βρισκόμαστε εμείς στο Δήμο Δέλτα, όπου είναι ένας τόπος από τους πλέον παραγωγικούς της πατρίδας μας. Σήμερα συγκεντρωθήκαμε μια παρέα ανθρώπων με τη στήριξη, τη συνεργασία, της κοινότητας και του Προέδρου Βασίλη Κατούνα, του Αγροτικού Συνεταιρισμού και του Προέδρου Παύλου Κουζούνη, του Αλλιευτικού Συνεταιρισμού, τη στήριξη, εγκάρδια, του Προέδρου των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου Κώστα Βερβίτη, του Πολιτιστικού Συλλόγου, όλων των γυναικών, του Αθλητικού Συλλόγου, Ολυμπιακού Κειμήνων και απλών ανθρώπων. Σήμερα έγινε μια επίδειξη των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι της παραγωγής στην καθημερινότητά τους. Λίγο ξένιαστα, με χαμόγελο, ανάλαφρα. Όμως, αυτή στην ουσία είναι όμως και η καθημερινότητα των ανθρώπων της γης. Με τις στεναχώριες, τις πίκρες, με βάσανα θα λέγαμε, αλλά και στιγμές χαράς. Αυτές σήμερα εμείς θέλαμε να σας παρουσιάσουμε μέσα από την αγροτική ζώνη. Μια εκπομπή που προσπαθεί με πολλούς τρόπους να αναδείξει τον άνθρωπο της γης. Και ξεκινάμε με όχι απονομές νικητών, απλά με μια ηθική επιβράβευση των πρωταγωνιστών, αυτών που πήραν μέρος σε αυτή την εκπομπή. Και αρχίζουμε πρώτα-πρώτα με τους καλούς φίλους που έχω εδώ κοντά μου. Να ξεκινήσουμε που έχει έρθει από την Μηχανιώνα ο καλός μου φίλος από τον ιστορικό Δίωπα, ο Γιώργος ο Διαμαντίδης, με την οικογένειά του. Τι να πω τώρα, αδελφικός φίλος, ο Βασίλης ο Θεοτοκίδης, με την επιχείρηση, θα λέγαμε συνεργάτη των αγροτών, που έχει να κάνει όχι μόνο με ορυκτέλεια, με πολλά άλλα στα κουφάλια. Και τον διάδοχο, τον συνεχιστή, τον αγωνιστή της καθημερινότητας, τον Χρήστο, τον Θεοτοκίδη. Και φυσικά τους πρωταγωνιστές μας. Οι πρωταγωνιστές είναι αυτοί που μας βοήθησαν. Θα παρακαλούσα πολύ την καλή, την φίλη εδώ, την Κιμηνιώτισσα, την Ελένη την Τούσιο, να δώσει ένα κύπελο να κάνει απονομή ο Γιώργος ο Διαμαντίδης που ήρθε από τη Μηχανιώνα στους ανθρώπους που πήρανε μέρος. Παρακαλώ πολύ τον Γιώργο τον Διαμαντίδη να κάνει την απονομή της ηθικής επιβράβευσης στον Γιώργο τον Μορφόπουλο. Σας ευχαριστούμε και τους δύο. Θα παρακαλέσουμε πολύ. Ελένη, να δώσουμε τώρα στον Γιώργο τον Θεοχαρόπουλο, ο Βασίλης ο Θεοτοκίδης. Το επόμενο βραβείο της ηθικής απονομής, θα λέγαμε, θα δοθεί στον Γιάννη τον Βαφιάδη από τον Χρήστο τον Θεοτοκίδη. Ήρθε από τα κουφάλια, είναι στο πλευρό μας, στηρίζει ό,τι έχει να κάνει πολλά χρόνια με τον αγρότη. Γεια σου Γιαννάρα! Ωραία φίλε! Μπράβο, 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 μπράβο! Η τελευταία απονομή θα γίνει από εμένα προσωπικά σε έναν ιχνηλάτη, αλτρουιστή, συνεταιριστή, έναν άνθρωπο ο οποίος έχει αφιερώσει τη ζωή του για το εμείς. Στην κυριολεξία θα λέγαμε με την πλατιά αρχαιοελληνική λέξη ότι
παλεύει για τους άλλους. Ο Παύλος ο Ζούνης. Και αυτή την απονομή θέλω να την κάνω εγώ προσωπικά, γιατί χωρίς αυτόν δεν θα μπορούσε να γίνει αυτή η παρουσίαση. Φτάσαμε στο τέλος. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Να πω ευχαριστώ σε όλους τους Κιμηνιώτες, στο φίλο τον Καλό, τον πρόεδρο της κοινότητας, τον Βασίλη τον Κατούνα. Όλους τους ανθρώπους της αγροτιάς, τους ανθρώπους του πολιτισμού, τους ανθρώπους της θάλασσας, τους ανθρώπους του αθλητισμού. Να πω και ένα ευχαριστώ ξεχωριστό σε ανθρώπους που με στηρίζουν προσωπικά χρόνια πολλά. Να γίνονται ενέργειες που έχουν να κάνουν κλατιά για το εμείς, για την Ελλάδα μας, την πατρίδα μας, για την ψυχή μας, πάνω απ' όλα για τον άνθρωπο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ, να μην τους ξεχάσω, τις εταιρείες και σε προσωπικό χαρακτήρα, την Agrologic, την Άννα Μαρία Γιάντζη, τη Βιογέμ, τον Τάκη Παπακοσταντίνο και τον Γιώργο Σιμσίκη, το Θεοτοκίδη, το Βασίλη και τον Χρήστο από τα Κουφάλια, το Γαλή, το Γιώργο και Παναγιώτη, το Μιχάλη το Μιλωνά, τον Αντώνη τον Αναστασόπουλο, τον Μπάμπη τον Καρυπίδη, τον Γιώργο τον Χίγκα, τα αδέλφια Θόδωρο και Γιώργο Νέτα της Βάλτρα, τη Γιούρο Άγκρο και τους ανθρώπους του Τόλι Ιωαννίδη. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ από τη Μηχανιώνα, πάλι ένα καλό φίλο, την οικογένεια του Λάζαρου Λαζαρίδη. Να πω ευχαριστώ σε όλους σας. Συνεχίζουμε και φυσικά υπάρχουν και άνθρωποι απλοί που ήταν εδώ κοντά. Ήταν ο Ηρακλής, ο Λιάμας, Λίλιας. Συνεχίζουμε. Τον Ηρακλή τον Λίλια, την Ελένη την Τούσιο, τον Πέτρο τον Γαγαμάνη. Και αν με ξέφυγε κανένας, είναι αυτοί οι άνθρωποι που πιστεύαμε σε αυτή την παρουσίαση της ικανότητας των ανθρώπων της γης να μπορούν να κάνουν και κάτι το οποίο με έναν τρόπο τιμά την παραγωγή, τιμά την αγροτιά. Πρόεδρε μου. Ναι, με τη σειρά μου και εγώ θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους που βρέθηκαν και βοήθησαν και όλες τις εταιρείες και τους χορηγούς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και να τους στηρίζει ο κόσμος. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ, όλους σας.